Και εδώ θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό που με θα μαζί. Έρχομαι κάθε χρόνο στη Σύρα και γεμίζω μάγια. Φεύγω μαγεμένος. Φράσεις που συνήθως ξεκινάω τα κομμάτια μου όταν αναφέρομαι τα άθρα μου, όταν αναφέρομαι στη Σύρα. Αλλά αυτό που έκανες εσύ προσωπικά, στο Κίνη, μια ποιητική βραδιά για τον Καβάφη, ήταν κάτι που μου συγκλώνησε, όχι γιατί δεν το έχω ξαναδεί πουθενά, αλλά όπως λειτουργήσε. Να βλέπω 500 ανθρώπους διαφόρων ηλικιών, διαφόρων αν θέλεις πνευματικών τάσεων, ωρέξεων, να κάθονται μακημένοι επί 2 ώρες στην καρέκλα τους παρακολουθώντας για τον Καβάφη. Δεν το ξαναδεί, έχω πάρει τόσες συμμετοχές σε ποιητικές βραδιές. Περισσότερες είναι και πληκτικές. Ακούς κάποιον να απαγγέλει, το ξέρεις ήδη το ποίημα, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, φεύγεις, μια κοινωνική συμμετοχή. Αυτό δεν ήταν κοινωνική συμμετοχή. Αυτό μπορώ να πω, έμοιαζε, είχε τα, σαν κίνημα, σαν πολιτιστικό κίνημα. 500 άνθρωποι να παρακολουθούν μια εκδήλωση τόσο δύσκολη και ταυτόχρονα τόσο εύκολη όπως αποδείχθηκε με τον τρόπο που το έστησες. Να ακούνε τους στίχους, να ακούνε μουσικές πάνω σε αυτούς τους στίχους και να ακούνε εξηγήσεις με φωνές πανέμορφες πάνω στο πώς προσέγγισαν οι κριτικοί στο Μεσοπόλεμο τον Καβάφη και τελικά να δίνεις μια ολοκληρωμένη εικόνα τον Καβάφη, είμαι βέβαιος ότι και οι 500 φύγανε με τον Καβάφη στην τσέπη τους. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Όχι, δεν θα τα έλεγα, θα σου έκανα και την κριτική όπως την κάνω αν θέλεις αυτή τη στιγμή, μια και με προκάλεσες όταν μου λένε ότι καλολογώ, εγώ προκαλούμε και αντιτίθεμαι. Ίσως θα πρέπει, είμαι σίγουρος αυτή η δουλειά πρέπει να μεταφερθεί οπωσδήποτε και στην Αλεξάνδρεια είναι δυνατόν και στην Αθήνα θα πρέπει να ενισχυθεί και οι φορείς, οι κατάλληλοι θα πρέπει να δείξουν το ενδιαφέρον. Χάσανε που δεν ήρθαν να τη δούνε γιατί αμέσως θα αποφάσισαν να την ενισχύσουν στη μεταφορά της, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κριτική προσέγγιση με τη σύγχρονη αντίληψη που έχουν οι ξένοι αναλυτές και θαυμαστές του Καβάφη. Ο Καβάφης είναι καθαρά πολιτικός ποιητής. Η ρομαντική άποψη Μεσοπολέμου που τον κρατούσε μόνο ως ερωτικό και ιστορικό ποιητή δεν ισχύει πλέον. Είναι καθαρά πολιτικός ποιητής. Η ποίησή του, είτε υποσυνείδητα ή πολλές φορές συνειδητά, είναι ποίηση που αφορούν τα δρόμενα της εποχής του μέσα από την ευαισθησία και μέσα από την πνευματική καλλιέργεια και ανησυχία που έχουν οι πιο απλοί άνθρωποι. Ο φελάχος και ο καθηγητής. Αυτή την ποίηση. Ο ερωτευμένος και ο αποτυχημένος. Ο ηγεμόνας και ο επαναστάτης. Ο ξοφλημένος και ο ικανοποιημένος. Τα δίνει όλα και τα δίνει με συνέστημα. Ένα συνέστημα που αυτή τη στιγμή θα έλεγα τώρα όπως μου έρχεται, αν δεν ήταν Αλεξανδρινός ο Καβάφης, θα μάσια θα μπορούσε να ήταν Συριανός. Ευχαριστώ και πάλι για την καλή λόγια και κυρίως για την ίδια λατρεία που τρέφουμε για το ποιητή.